Γεια σας παιδιά, όλους εδώ και αυτό πρέπει να είναι το 10ο επεισόδιο του Punch Club. Την προηγούμενη φορά έλεγα ότι ήταν το 10ο, πρέπει να είναι αυτό το 10ο αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Αρχικά, αν πατήσουμε εδώ στο Fight League, έχουμε playoffs σε 2 μέρες. Έχουμε να δίνουμε το Ruby. Υποθετικά θα τον δίνουμε. Έχει αρκετό strength, έχει λίγο agility, έχει πολύ stamina. Πράγμα που σημαίνει ότι θα του ρίχνουμε μπουνιές για χρόνια και απλά δεν θα παθαίνει τίποτα. Επίσης εδώ είναι τύποι που έχουν αρκετό strength και αρκετό stamina και από πάνω εδώ πέρα είναι τύποι που έχουν αρκετό agility. Ανησυχητικό αυτό. Τέλος πάντων, ένα πράγμα τη φορά. Λοιπόν, έχουμε γεμάτο ψυγείο γιατί για κάποιο λόγο την προηγούμενη φορά πήγα στον Απού και του λέω «Απού, δώσε μου ό,τι έχεις μες στο ψυγείο». Και ανάβει και η βαλίτσα. Αλλά πρώτα έχουμε λίγη ζωή. Θα φάμε. Και έχουμε μόνο 5 δολάρια. Θα πάω να κάνω αυτό που μισώ. Θα πάω να μοιράσω πίτσες για τον Casey. Πάμε τα πόδια μέσα στον Casey. Θα πάω να μοιράσω πίτσες για τον Casey. Παρόλο που έχω φαγητό. Πάμε να δώσουμε λίγη πίτσα. Start. Λοιπόν, παρόλο που έχω φαγητό, δεν έχω λεφτά και αυτό που θα ήθελα τώρα να κάνω είναι να πάω στο γυμναστήριο. Αρχικά το strength. Οκ. Αύριο έχουμε μάχη. Πρώτα θα παίξουμε μάλλον στα playoff τη μάχη. Λογικά με αυτόν που παίζουμε τον έχουμε. Λογικά. Λοιπόν, ας γυρίσουμε λίγο σπίτι. Θέλω να κάνουμε μια πολύ καλή προπόνηση πριν τη μάχη των playoff. Πρέπει να κοιμηθούμε νωρίς. Να είμαστε έτοιμοι ως πασχαλώα ψυχικά. Λοιπόν, θα κοιμηθούμε. Θα μας γεμίσει full η ενέργεια. Τι θα μας γεμίσουν εκεί οι καρδιές. Μας γεμίζουν σχετικά πιο. Νομίζω μας γεμίζουν πιο γρήγορα όταν κοιμόμαστε. Φτάνει όμως, μας γεμίζει η ενέργεια. Θα φάμε μια μπριζολίτσα. Θα μας πάει full. Εντάξει, μας πήγε σχεδόν full. Δεν θα το παρακάνω. Δεν θέλω να είμαι σπάταλος τώρα που βρήκα λίγα λεφτά. Πάμε city map. Πάμε στο γυμναστήριο. Με τα πόδια μας. Πάμε μέσα στο γυμναστήριο. Και πληρώνουμε 10 δολάρια. Λοιπόν, κλασικά τώρα το βάζω σε fast forward. Θέλουμε agility. Κυρίως. Και ίσως λίγο stamina. Παρά θα θέλουμε agility. Το strength δεν πέφτει κατά από 8. Σκάω και αρχίζει το fast forward. Λοιπόν, παρόλο που ίσως να έχουμε λίγο ακόμα food τέλος πάντων για να κάνουμε γυμναστική, δεν πρέπει να τελειώσει η μέρα γιατί έχουμε μάχη στα playoff και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε τέλος πάντων να τη χάσουμε. Επίσης είμαι ηλίθιος. Ξέχασα να ερωτευτώ με την Άντριαν για να πάρω τέλος πάντων πιο πολλούς πόντους και να αντέχω περισσότερο και όλα αυτά. Ήθελα να πάω το Agility 7, δεν πήγε. Παρ' όλα αυτά, πάμε να δείρουμε. Υποθέτω έναν τύπο. Λοιπόν, 254 ζωή. Να δούμε λίγο τα skill μας. Έχουμε το skip attack το οποίο πάντα το θέλουμε, το counter cross, το close line που είναι η δυνατή μας επίθεση και το triple punch. Λοιπόν. Έχω το powerful uppercut και νομίζω αντί για το triple punch τώρα θα βάλουμε το powerful uppercut. Γιατί, τι κάνει το powerful uppercut, περιμένετε, να το κάνει την buff τον αντίπαλο για το stamina. Βέβαια δεν σου λέει το παιχνίδι ακριβώς πόσο, αλλά έχει πολύ stamina, λογικά θα βοηθήσει. Επίσης λογικά αυτόν τον έχουμε, πατάω fight. 16, 38, αποφεύγουμε, τέλεια. Λογικά τον έχουμε πολύ εύκολα αυτόν τον τύπο ρε φίλε. Έχουμε σχεδόν full end. What? Okay, δεν τον. 73 combo, ρε. Αποφάσισα να μας βαρέσει και μας σάπισε τα μούτρα. Όχι, δεν τον έχουμε. Μας καραέδιρε. Γιατί μας έδιρε τόσο πολύ. Νόμιζα ότι τον είχαμε. Wow. Okay. You didn't even win a single fight. Fuck. Not this time, but you were good. Ήσουν καλός, λέει. I can sign you up for the next playoff in 3 days. Come to me when you think you are prepared. Okay, λοιπόν, μάλλον δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για playoff. Πώς μας έδιρε τόσο πολύ. Ίσως χρειαζόμαστε ακόμα προπόνηση, παιδιά. Ίσως να μην είμαστε τόσο πολύ έτοιμοι. Λοιπόν, φάγαμε το ξύλο μας, θα ηρεμήσουμε τώρα. Πάμε πίσω στην Άντριαν. Να τη σκλαφτούμε. Άντριαν! Άντριαν. Γεια σου, Άντριαν. Άλα μιλήσουμε λίγο. Μιλάμε με την Άντριαν. Παίρνουμε χαρά. Παρ' όλα αυτά, πεινάμε. Έχουμε μάχη στα ultimate fights, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε τόσο health. Δεν ψήνουμε τώρα να φάμε και ξύλο. Γεια σου, Άντριαν. Γεια σου. Μιλάμε τώρα εμείς. Οπότε λογικά με αγαπάς. Δεν με αγαπάς. Λογικά με αγαπάς. Ρόι. Ρόι, έλα να τσιλάρουμε. Λοιπόν, θα τσιλάρουμε και με τον Ρόι. Μιλήσαμε και με την Άντριαν. Λογικά η Άντριαν μας αγαπάει. Λογικά πάντα. Οπότε τώρα θα τσιλάρουμε με τον Ρόι. Και μετά θα πάμε να κάνουμε. Αφού φάμε, πάμε σπίτι να φάμε. Θα κάνουμε και γυμναστική. Και με τον Ρόι. Και είμαστε ερωτευμένοι με την Άντριαν. Για να είναι όσο πιο αποδοτική γίνεται η γυμναστική μας. Λοιπόν, αφού έχουμε τσιλάρει τώρα τόσο πολύ με το Ρόι, λογικά θα ψήνεται να κάνει γυμναστική μαζί μας. Θα ψήνεσαι Ρόι να έρθεις να
μαζί μου να μου λες αού και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν ψήνεται. Μήπως πρέπει να του φτιάξουμε και λίγο το αυτοκίνητο. Για να δούμε, αν πάμε να του φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, θα χαλάσουμε μία μέρα. Ρόι, σου βαράω τη μηχανή. Υποθέτω σου φτιάχνω το αυτοκίνητο τώρα. Δεν ξέρω αν η άντρα είναι τώρα μας αγαπάει. Λοιπόν, πεινάσαμε. Πάμε μία σπίτι. Αυτή τη βαλίτσα τώρα θέλω να την κάνω τόσο πολύ κλικ. Τέλος πάντων, τρώμε δύο μπριζόλες. Κοιμόμαστε. Μετά θα ξαναεπισκεφτούμε το σπίτι του Ρόι. Και δεν ξέρω αν θέλω να πάω. Μασικά, δεν θα πάω στα playoff κατευθείαν. Θα κάνουμε πρώτα γυμναστική. Θα πάμε το agility 8, ίσως να ανεβάσουμε και το stamina. Αλλά ρε φίλε, το stamina θα ήθελα να μας βοηθήσει αν μας κάνει 25 damage ο άλλος. Δηλαδή, okay, να πάρω λίγη ζωή ακόμα. Να αντέχω μια μπουνιά παραπάνω. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ. Όπα, ηρέμησε. Έχουμε ξεκουραστεί. Δεν ξέρω αν έχει τόσο πολύ νόημα. Τέλος πάντων, τσιμπάμε μια μπριζόλα. Και να τσιμπήσουμε και μια. Σόδα. Άλλη μια σόδα. Να χωνέψουμε. Λοιπόν, city map, γυρνάμε σπίτι του Ρόι. Γεια σου Ρόι και γεια σου Άντριαν. Άντριαν, με αγαπάς, σωστά? Α, γιατί είσαι τώρα τέτοια? Ωραία, chat. Μπλα 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 μπλα. Τη βλέπετε, είναι λίγο. Είναι λίγο ξυνισμένη, νομίζω. Δεν θα με αγαπήσεις, τη βλέπετε? Πάλι κυρνάει το πρόσωπο από εκεί. Τη μιλάμε και δεν ψήνεται. Και εμείς έχουμε αυτή τη στάση σώματος η οποία είναι λίγο απολογητική. Αλλά αρχίζουμε και τη δείχνουμε τα μπράτσα. Δεν μας αγάπησε τώρα. Άντριαν. No. Α, μας αγάπησε, τέλεια. Άντριαν, το ήξερα ότι με αγαπάς. Μπλα μπλα μπλα. Φτάνει τώρα. Εγώ απλά θέλω τον buff σου, Άντριαν. Θέλω απλώς να σε χρησιμοποιήσω, λοιπόν. Ναι, φυσικά πάντα θα έχουμε. In love. Καταπληκτικά. Λοιπόν, Ρόι. Γεια σου, Ρόι. Θέλεις, ρε φίλε, να προπονηθούμε μαζί. You're gonna go get our train on. Yeah, fella, training with a partner was way more effective. But I need to fix my car, it's still burned out before you want to help me out. Okay. Υποθέτω πρέπει να του βαρέσουμε λίγο τα αυτοκίνητα. It's so great that you're helping me. Ωραία. Πέρασε και αυτή η μέρα. Φτάνει, Ρόι. Ρόι, έλα, τώρα θες να έρθεις, νομίζω, δεν θες? Ναι, sure, why not? The car repair is underway and I'm full of energy, so let's work out. Let's meet at Silver Gym, don't be late, bro. Τέλεια! Λοιπόν, πριν πάμε στο Silver Gym, πενταγόμαστε σπίτι. Ελπίζω να μην χάσουμε πολύ χρόνο, δεν χάσαμε πολύ χρόνο. Θα πάρουμε μια σόδα και ένα energy drink. Πριν το γυμναστήριο, νομίζω είναι ότι πρέπει. Ωραία, μας γέμισε κι άλλο αυτό. Πάμε στο γυμναστήριο, μπαίνουμε εδώ πέρα. Πληρώνουμε τα 10. Λοιπόν, και τώρα βάζουμε fast forward, ορολογικά η σημερινή μας γυμναστική θα είναι η καλύτερη από ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, πεινάσαμε και ανεβάσαμε ένα πόντο στο αγγίλι, σχεδόν ανεβάσαμε ένα πόντο στο στάμινα. Ο Ρόι βαρέθηκε να μας λέει μπράβο και μπράβο. Θα δοκιμάσουμε τα Ultimate Fights. Την τελευταία φορά πήγε καλά. Α, ο Λένι Μοσκόβιτς! Παίζει και αυτός τα Ultimate Fights παρόλο που είναι στο Fight League. Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα το Powerful Uppercut. Ίσως αυτό, ρε φίλε, να μην συμφέρει. Ίσως αυτά τα punches. Πού είναι, αυτά είναι. Αυτά εδώ. Triple punches να είναι ακόμα καλύτερα από το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λογικά θα τον δίνουμε αυτόν. Λογικά, οκ. Okay. Έχουμε καλύτερα στατιστικά. Έχουμε καλά skills, ναι, θα τον δίνουμε 52-58 combo. Πες να μην σε ακουμπήσει καν. Θα είναι ότι καλύτερο να μην χάσουμε καθόλου health. Α, μας φάρεσε. Α, μας ξαναβάρεσε. Άλλη μια μπουνιά. Δύο μπουνιές. Okay. Αποφεύγουμε τα χτυπήματά του και τρώει damage. Καταπληκτικά. Ρίξω άλλη μια δυνατή. Όχι, μωρέ, μας ρίχνει αυτός. Έχουμε και δεύτερο αντίπαλο. Τέλεια. Το βγάλαμε στον πρώτο γύρο αυτόν. Αντίο, λένε ο Μοσκόβιτς. Ο Κορτίες πρέπει να είναι ακόμα πιο εύκολος, λογικά. Μας απέφυγε και κάτι αφού έφαγε τα αμπουνίδια του. Λοιπόν, επίσης αυτή η μάχη θα μας δώσει πολλά λεφτά. Οπότε θα ξαναπάμε στο Απού. Θα του πούμε Απού, φέρε μας όλο το μαγαζί πάλι. Γενικά όργανα δεν θέλω να αγοράσω. Γιατί, οκ, okay, βγάζουμε αρκετά λεφτά. Αλλά νομίζω απλά να πηγαίνω στο γυμναστήριο έχοντας και τα δύο μπαφ είναι ακόμα καλύτερο. Ωραία, πήραμε και 7 πόντους τέτοιους. Χάσαμε 10 health παρόλα αυτά. Μικρό το κακό. Λοιπόν, λογικά τώρα αν πάμε στο Απού θα μας την πέσει κάποιος στον δρόμο να μας κλέψει. Όχι, απλά πήγαμε στο να πού. Το έχουν πάρει πρέφα πλέον όσοι μας κλέβουν ότι δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Θα τους δίνουμε όλους. Τσαπ, γεμίσαμε τα πάντα. Έχουμε και 15 δολάρια για γυμναστήριο. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά τώρα πώς έχει το πράγμα. Γυρνάμε σπίτι. Θα κοιμηθούμε. Βασικά, όχι, πρέπει να φάμε πρώτα.
Λοιπόν, θα φάμε δύο μπριζόλες. Βασικά, μη σου πω δεν θα κοιμηθούμε κιόλας. Δεν θα κοιμηθούμε. Θα πατήσω τη βαλίτσα, δεν ξέρω καν τι εχθρό μπορεί να έχει εκεί πέρα. Είμαστε αρκετά δυνατοί, οκ. Για τα playoff δεν είμαστε. Στην Chinatown. Νομίζω έχουμε ξαναπάει εκεί, δεν έχουμε ξαναπάει. Και δέρνουμε μία. Σαύρα, girl, no, beat you now. Πριν εδώ δεν είχαμε δει λιοντάρι, νομίζω. Είχαμε δει σαύρα. Πάλι το λιοντάρι είχε πολύ agility τέτοιο. Είχε 15, είχε και το λιοντάρι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, άμα έχει πολύ agility, μπορούμε να βάλουμε. Καλά, λοιπόν, άσε τα boxing punches και θα δούμε πώς θα πάει ο πρώτος γύρος. Λογικά δεν θα μας δει από τον πρώτο γύρο, ρε φίλε. Λοιπόν, παραδόξως το αποφεύγουμε εμείς. Εντάξει, μας αποφεύγει και αυτός. Αλλά νικάμε. Όχι, μας δέρνει. Όχι, τον δέρνουμε. Μας δέρνει. Α, όχι. Όχι, 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 όχι. Α, επίσης, ναι, είναι αυτή η σαύρα σπαστική που μου κάνει έτσι κι αλλιώς damage. Oh, fuck. Θα πεθάνουμε στον πρώτο γύρο. Μη. Ζήσε ένα γύρο, ζήσε ένα γύρο. Ένα γύρο. Στον επόμενο, ίσως να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Λοιπόν, αν βγάλω αυτό και βάλω το Tormentor Strikes. Να του μειώνουμε το agility, μπας και τον πετύχουμε κάποτε. Αλλά πρέπει να. Σε successful strike. Οπότε πρέπει να τον πετύχουμε. Επίσης, είναι πολύ άδικο αυτό που μου απλά τρώ damage. Δεν κάνει τίποτα και τρώ damage. Θα πεθάνω. Όχι, μας έδειρε η σαύρα. Oh, fuck. Ωραία, τώρα είμαστε στη Chinatown, χτυπημένοι. Anyway, να δοκιμάσουμε ξανά την τύχη μας στα playoff. Πάμε στο γραφείο του Μικ. Μικ, το αποφάσισα. Το αποφάσισα, Μικ. Ask about the playoff. I'm ready to get my pro card. Let's do it. Ωραία, γραφτήκαμε. Σε δύο μέρες παίζουμε playoff. Ωραία, πρέπει να κρατήσουμε το agility σε αυτό το επίπεδο που το έχουμε τώρα. Ίσως να το ανεβάσουμε κι άλλο. Οπότε, γυρνάμε εδώ πέρα. Θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε να μας γεμίσει καταρχάς το health. Αν και δεν θα παλέψουμε μέχρι τα playoff. Ultimate fights σε δύο μέρες. Λοιπόν, τα ultimate fights νομίζω είναι τα πιο κερδοφόρα αυτή τη στιγμή. Βολεύουν πάρα πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα. Γεμίζουμε full το energy. Φτάνει. Θα φάμε κάτι. Πιθανόν θα φάμε μια μπριζόλα. Ναι, μας γέμισε. Πατάμε σύντημα, πατάμε στο σπίτι του Ρόι. Λογικά ο Ρόι δεν θα έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητό του. Γεια σου, Ρόι. Suggest to train together. You're gonna get a train on, Ρόι. Yeah, I fell a training with a partner who's way more effective, but I need to fix my car. Γιατί βρε, Ρόι. Okay, έλα, σε βοηθήσουμε να φτιάξεις το αυτοκίνητο αφού μας ανεβάζει στατιστικά. Ah, it's so great that you're helping me. Ωραία, λογικά τώρα, οπότε το λέει αυτό, σημαίνει ότι ψήνεται. Για να δούμε. Λαλαλα. Ωραία, σούρδε πέρα. Οκ. Λοιπόν, ας τσατάρουμε λίγο και με αυτήν εδώ για να μην μας κάνει μετά τη δύσκολη. Τσατ. Μπλα μπλα. Δεν μας βγάζει καρδούλες. Τις εξηγούμε τώρα. Πού ήσουν δύο μέρες, δεν σε είδα δύο μέρες. Γιατί? Ήμουνα στο γυμναστήριο, Άντρια, και είχα. Πάλεψα μία σαύρα. Τι λες, πάλι παίρνεις αυτές τις περίεργες ουσίες και την έχεις ακούσει. Όχι, Άντρια, να σου εξηγήσω. Γιατί μας αγαπάς. Αγάπησέ μας. Ή επειδή είμαστε in love τώρα δεν μας αγαπάει. Έλα, τι σου έχω μιλήσει τόσο. Α, αρχίζει και κάνει αυτό το παιχνίδι με το μαλλί. Οπότε λογικά πρέπει να μας έχει αγαπήσει. Τις εξηγούμε και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ μας πέφτει το τέτοιο. Το energy. Τέλος πάντων, λοιπόν, Άντρια, αυτά. Δεν μπορώ να ασχολούμαι συνέχεια μαζί σου. Όχι, ξανά έρθας εδώ πέρα. Δεν πρέπει να έρθω εδώ πέρα. Λοιπόν, επειδή χαλάσαμε τώρα φαγητό. Η μάχη είναι σήμερα, Πολύ κακό αυτό. Κακό νέο. Τέλος πάντων, θα τσιμπήσουμε μια παγωμένη πίτσα. Θα πάμε στο γυμναστήριο και θα κάνουμε όσο περισσότερο training προλάβουμε. Επίσης εδώ με το ROI έπεσε ήδη. Τέλος πάντων, πληρώνουμε 10. Κάνουμε όσο training μπορούμε μέσα στη μέρα πριν τελειώσει, γιατί η μάχη είναι σήμερα. Αυτά. Θα πάμε το agility λογικά πιο πάνω και ίσως μπορέσουμε να πάμε και το stamina. Και το προλάβαμε στο τσακ, πήγαμε 7 το agility, 5 το stamina. Έχουμε καλύτερα στατιστικά από την προηγούμενη φορά, ας ελπίσουμε να έχουμε και καλύτερη τύχη. Πατάμε fight. Παίζουμε με τον Nick Dartius, ο οποίος έχει πολύ strength, πολύ stamina, λίγο agility. Λογικά αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, θα βάλουμε πάλι τα triple punches. Ωραία, triple punches, counter cross, close line, skip attacks και fight. Δώσε πόνο, please, δύρτονα. Oh, γιατί χτυπάμε έτσι κι αλλιώς, πρέπει να έχει κάποιος. Δεν το βαράμε καθόλου, επίσης τρώμε και εμείς damage συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, όταν τον αποφεύγουμε,
τρώει πολύ damage κι αυτός. Λοιπόν, νομίζω ότι τον έχουμε δει πολύ παραπάνω. Επίσης έχει πρόβλημα. Ω, φάγαμε μια δυνατή τώρα. Μη. Τέλεια. Νομίζω ότι τα πάμε καλά. Λοιπόν. Έχω την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει περισσότερο από τα triple punches. Θα το βάλω. Και δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάθε φορά που το βαράμε, του μειώνουμε το αγκίλιο. Οπότε το αγκίλιο μπορεί να πάει πάρα πολύ χαμηλά και να μην καταφέρει να μας βαρύσει ποτέ. Όχι. Please, είναι πολύ κοντά. Έλα ρε φίλε, ήμασταν τόσο κοντά στο να το νικήσουμε. Fuck, δεν είμαστε καν έτοιμοι για τα playoff. Λοιπόν, δεν ξέρω τι, δεν θυμάμαι. Κάτι πρέπει να κάνουμε για τα playoff, παιδιά. Πρέπει να γίνουμε πολύ πιο δυνατοί. Λοιπόν, για λίγο νομίζω θα παλεύω μόνο στα Ultimate Fights για να βγάζω λεφτά και να παίρνω και τέτοιους πόντους να πάρουμε και άλλα skills. Τέλος πάντων, δεν πντοούμαστε παρόλα αυτά. Θα γυρίσουμε πίσω στο χάρτη. Θα πάμε εδώ πέρα πίσω στο σπίτι του Ρόι. Άντριαν, γεια σου. Τσατ. Άντριαν, πάλεψα σήμερα, έφαγα ξύλο. Θέλω την αγκαλιά σου για να με κάνει να νιώσω λίγο καλύτερα. Δεν με νοιάζει, δεν μου δίνει σημασία. Α, μου δίνει σημασία, τέλεια. Fall in love. Μπλα μπλα μπλα, Άντριαν είσαι πανέμορφη. Α, sweet, I'm happy too. Λοιπόν, στο Ultimate Fight την προηγούμενη φορά δεν μας κάνανε σχεδόν καθόλου damage, οπότε γιόλο. Okay. Λοιπόν, θα βάλω απλά τα triple punch, το triple punch για πάντα, εντάξει. Για πάντα αυτό θα είναι το skill μας. Λοιπόν, έχουμε μόνο 120 ζωή. Αυτό με ανησυχεί. Δεν πρέπει να μας ρίχνει ξύλο. Πρέπει να το ρίχνουμε μόνο εμείς ξύλο. Σταμάτα να τρως. Όχι, παιδιά, θα μας δει ο πρώτος. Πλάκα κάνουμε και θα τραυματιστούμε κιόλας. Μας έχει φάει τη μισή ζωή σχεδόν. Παρ' όλα αυτά, τρεις μπουνιές να του ρίξουμε, θα πέσει κάτω η αλήθεια είναι. Αλλά ρίξτες. Τι κάνεις, όχι. Δεν έπρεπε να πήγαινα έτσι μάλλον. Όχι, εντάξει. Μια μπουνιά. Μη φάμε μάλλον damage. Δεν πρέπει να φάμε μάλλον damage από αυτόν. Επίσης ο άλλος μοιάζει πολύ πιο σκληρός από αυτόν. Ανησυχώ. Μη ρίξτε μια μπουνιά. Μια μπουνιά έχει 6 health. 6 health. Τέλεια. Έχουμε 21. Κακό αυτό, να ξέρετε. Okay, δεν είναι τόσο δυνατός. Αλλά. Ναι. Έχουμε 21 health. Σε φάση απλά πρέπει να κάνουμε. Τακ. Για να τον δίνουμε. Όχι, δεν πάει καλά αυτό. Γιατί δεν δέρνουμε εμείς καθόλου. Κι άλλες. Όχι μόνο 33 κόμπο. Πρέπει να κάνουμε 100 κόμπο. Κάντο. Όχι, μια μπουνιά. Είμαστε με ένα. Δεν πρόκειται να νικήσουμε. Πρέπει να γίνει κάποιο θαύμα. Γίνεται το θαύμα. What? Μια μπουνιά. Ναι, ρε φίλε, νικήσαμε. Ήμασταν με ένα και νικήσαμε. Wow. Αυτή ήταν σαν μάχη από Ρόκι, παιδιά, πραγματικά. Ο Ρόκι καθόταν όλη τη μάχη, έτρωγε μπουνιές. Και στο τέλος, στο τελευταίο γύρο, απλά τα έδινε όλα. Τάκ και έριχνε την μπουνιά τη δυνατή. 150. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε καθόλου ζωή, ρε φίλε. Αν μας πετύχει κάποιος στο δρόμο, πρέπει να πάμε γρήγορα στον απού. Απού, βοήθεια, απού. Δεν μας πέτυχε κανείς στο δρόμο. Πλέον μας φοβούνται. Το έχουν πάρει το μήνυμα. Λοιπόν, μας έχουν μείνει πολλά λεφτά παρόλα αυτά. Ίσως να πρέπει να αγοράσει και όργανα, δεν ξέρω, παιδιά. Λοιπόν, γυρνάμε σπίτι. Bye, food. Λοιπόν, ήρθε να χαλαρώσουμε και κοιμηθούμε στον αγαπημένο μας βρώμικο καναπέ και τότε εδώ το ψάρι μας. Βασικά δεν το κοιτάμε, απλά κοιμόμαστε. Λοιπόν, θα ηρεμήσουμε τώρα λίγο, μας γεμίσει η ζωή. Και ίσως να πρέπει να αρχίσουμε να ανεβάζουμε και το στάμινα γιατί τρώμε πολλά μπουνίδια. Και ίσως να ανεβάσουμε μεγάλο strength. Λοιπόν, θα φάμε δύο μπριζολίδια. Και θα ηρεμήσουμε τώρα. Τα έχουμε όλα full. Λοιπόν, θα κλείσει κάπου εδώ αυτό το επεισόδιο. Στο επόμενο επεισόδιο θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε agility και stamina κι άλλο. Και ίσως πάμε και σε αυτόν τον γιατρό να πάρουμε κάτι από αυτά τα potions, τα ειδικά που έχει, για να ανεβάσουμε τα στατιστικά μας. Μπας και νικήσουμε στα playoff. Λοιπόν, αυτά για αυτό το επεισόδιο. Μας άρεσε, μπορείτε να κάνετε like. Αν δεν θέλετε να χάσετε τα επόμενα βίντεο, μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Αυτά που είναι η επόμενη φορά. Γεια σας. Ξυπνητήρι. Α, πρέπει να πάω εκεί. Κάποιος εκεί να του. Γκολ! Το βάλε το center back. Και είναι και ο μικρός. 1-1. Όχι, δεν του κάνα headshot, όντως. Οκ, του κάνα τώρα headshot. Ψόφα. Ας πάω εδώ γρήγορα γιατί έρχονται.